Να πάμε σε φάρσα, θέλετε, γιατί έγινε μια πολύ ωραία φάρσα. Α, μπράβο. Ήταν δυνατό. Ότι κέρδισε ο Σπύρος Μαρτίκας στην ατομική ασυλία. Κάναν φάρσα και μόλις το άκουσαν οι μπλε, πραγματικά, νομίζω ότι απασφάλισαν. Είδες πώς έκανε ο Άρης. Αυτό που έλεγα εδώ αποδεικνύεται, θα προσθέσω στον Κωνσταντίνο, με το πώς αντιδρούν. Πώς τόλμησες να κερδίσεις την ατομική ασυλία. Στην άλλη ομάδα, δηλαδή. Και τι έγινε στην τελική. Ξεμασκαρώθηκα. Δεν το ξέραμε να ρωτήσουμε κιόλας. Έλατε. Συνέχισε την τυρόπιτα εσύ. Τι έχω πάθει ακόμα. Σας πάμε με τη φάρσα, γιατί εδώ ζω άλλη φάρσα εγώ. Επιστρέφουμε στην καλύβα και έχει όλη η ομάδα τη φαϊνή ιδέα να κάνουμε μια πλάκα στους μπλε. Και φοράω εγώ το κολλιέ της ατομικής ασυλίας και κάνουμε είσοδο στην καλύβα. Ποιος, παιδιά? Σπύρος. Ποιος, άλλη ποιος? Τώρα. Κλαίω. Κλαίω. Τι εννοείς? Κλείσε, να σε πάρω εγώ. Αλήθεια. Σπύρος. Καλά τα περάσετε. Είναι επειδή θέλει να δώσει χώρο σε νέα παιδιά. Άλλη μια φορά αποδεικνύεις ότι αυτά που λες είναι αερολογίες, ότι θα δώσεις χώρο στα νέα παιδιά και θα το προταθείς. Δεν το έκανες και κέρδισες την ατομική ασυλία που δίνεις, θες να παραμείνεις στο παιχνίδι. Καλά κάνεις και θες να παραμείνεις. Έχει δικαίωμα να το πάρεις. Και εγώ στη... Σταλέ μου, όταν θα ψηφίσεις το πέλα μου πες. Στέλα, όταν βγαίνεις και λες αγάπη μου τρεις εβδομάδες, θέλω να διώξω τον Τάκη και να φύγω, θα φύγει ο Κωνσταντίνος και θα φύγω. Θέλω να στηρίξω αυτά τα νέα παιδιά και τη νέα ομάδα. Και δεν τη στηρίζει αυτή την ομάδα και παίρνει εσύ την ασυλία σαν ένα χειρότερο παίκτη. Τι να μην γελάω. Αυτό να μου πει, άρα γιατί μου τη λέει. Παιδί μου, δικαίωμά του, εσύ τι λέει. Εννοείται δικαίωμά του. Αλλά να το πει. Ξεσπάθωσαν. Αμέσως επίθεση. Κακία, ειρωνία. Αμέσως να εκδηλώσουν όλα αυτά τα οποία εκδηλώνουν καιρό τώρα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα συνεχίζω να σας στηρίζω. Τα άλλα πάρε την ατομική σου ασυλία, αγόρι μου. Τόπο! Εγώ θα συνεχίζω να σας στηρίζω και ο λόγος μου είναι... Κέρδισε! Απλά ήταν βαριά η ατομική ασυλία και πήγε στη μέση σου. Εγώ τη μέση μου και την κουβαλούσε, ρε παιδιά. Εσύ βρήκες να με κοροϊδεύεις. Καλάκες μου είστε, ρε. Και λέει ο Σπύρος, βρίσκει πάτημα και λέει... Εμένα ρε ο λόγος μου είναι ρε, η εγγύηση, ό,τι πω εγώ αυτό θα κάνω, δεν θα έπαιρνα ποτέ την ασυλία. Σπύρο, σε παρακαλώ αγόρι μου, άντε στη γωνία να δεις αν έρχομαι. Μα σοβαρά τώρα, άντε στη γωνία να δεις αν έρχομαι, ενώ εκτέθηκαν και εκείνος και η Ασημίνα. Τώρα... Με τη φάρσα που τους έκανε, ήταν τέλειο γιατί εκτέθηκαν πάρα πολύ. Σε γύμνο, και με τι δικαίωμα του λένε, γιατί κέρδισες την ασυλία, γιατί έτσι ήθελε. Τι σε νοιάζει, πραγματικά. Θέλετε να θυμηθούμε τώρα και φίλοι κιόλας του Άρη, δεν θα ονοματίσω. Γιατί. Που είχαν πει ότι θα παίξουν και τελικά έπαιξαν και κέρδισαν. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές, παιδιά. Είχαμε κατηγορήσει επανειλημμένα, παρότι είναι στην Αθήνα πια και το βλέπει η ίδια, τα φιλιά μου ναυσικά. Θα έρθει εδώ, ναυσικά. Γιατί δεν έπαιζε στα παιχνίδια και μετά πήγαινε κανονικά στις ασυλίες. Εμπράβο στο Μαρτίκα που δεν πήγε. Να σου πω πάντως αυτό, παιδιά, όταν γίνεται και στη ζωή, έτσι, όχι μόνο στο Survivor, είναι φοβερό. Γιατί εκεί περιμένεις να δεις πόσο πού θα το φτάσει ο άλλος ή οι άλλοι που θα τερματίσουν. Και μετά μπορεί να το κάνουν βαβά, χαχά, τι ωραία. Δεν ήτανε. Λέμε τώρα για τους παίκτες μέσα στο Survivor το πώς κάνουν τις κολοτούπες από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι. Και ρωτώ εγώ, τι να κάνουμε κι εμείς. Να τι να πρωτοσχολιάσουμε. Πραγματικά. Όταν το ένα μετά το άλλο βλέπεις το πώς θα γυρίζουν και έτσι και αλλιώς που δεν ξέρεις τι να πρωτοσχολιάσεις. Λέγαμε με το Χάρη μέσα σήμερα ότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη πλέον η θέση μας. Δεν ξέρεις ποιον να στηρίξεις, ποιος είναι αυτός που δεν έχει κάνει λάθος. Γιατί μένουμε στα σκηνικά και όχι στους χαρακτήρες πλέον και κρίνουμε σκηνικά γιατί πλέον αλλάζουν μέρα με τη μέρα χαρακτήρες. Απλά μερικοί χαρακτήρες επαναλαμβάνουν κάποια σκηνικά. Ναι, απλά καμιά φορά επειδή λες δύσκολη θέση μας. Καλά, δεν το ζητάμε για να μας λυπηθείτε κιόλας. Όχι, αλλά προς Θεού ίσα είμαστε άνετα, ωραία, με τα σκαμπουδάκια μας και με αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές βλέπουν αποσπασματικά κομμάτια από αυτά τα οποία έχουν υποθεί, μην κρίνοντας όλη τη ροή, που να προλάβουν κιόλας. Αλλά κάποιοι, εσείς καλοθελητές, δείχνετε μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Νιώθεις εσύ καλά μέσα στο σκαμάρι μου? 100%. Εσύ? Κατά τα κατώ. Πάντα. Εσύ? Όχι. Θα ανησυχούσα γι' αυτό. Το κάνω skip. Εσύ? Κατά τα κατώ. Ξέρεις, δηλαδή μπορεί να υποθεί μια άποψη και μένω στη δική μου άποψη, ενώ Χάρη μπορεί να έχει στηρίξει την αντίθετη. Γιατί εσύ είπες αυτό? Λοιπόν, το θέμα, παιδιά, με το φετινό Survivor πραγματικά είναι ότι εκεί που πάω να υποστηρίξω, ναι, λέω, μπράβο, ρε, μαζί σου. Την άλλη μέρα σε γιώνει. Μπαμ, την επόμενη μέρα έχει γίνει μπάχαλο. Τώρα με τη συγκεκριμένη... Στα αυτιά που λένε, του παίζει. Ξεκάθαρα. Συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν. Ναι,
Ήταν ωραία πλάκα. Μπράβο στον Στρατιλάτη ωραία, που τους έκανε να ξεσπαθώσουν. Στρατιλάτης είναι ο Στρατιλάτης. Εκτέθηκε όμως, Χάρη. Εκτέθηκε ο Άρης και η Ασημία. Εκτέθηκε ο Άρης από τη μία, αλλά και από την άλλη, ρε φίλε, πραγματικά. Τι. Τους έχει τρελάνει τόσο καιρό ο Μαρτίκας, εγώ, ο δίκαιος, ο έτσι, ο αλλιώς. Το άλλαξε. Εγώ δεν θα πάρω ασυλία και ξαφνικά τον βλέπουν να έχει πάρει ασυλία. Και όμως τελικά το επιβεβαίωσε αυτό που έλεγε, θα δώσω χώρο. Το επιβεβαίωσε με την όμορφη. Πριν πείσαι στη Μαρτζούλα, αυτό που είπε ο Άρης δεν σας άγγιξε. Ποιο? Ότι ξυπνάει και οραματίζεται το λόγο του, παιδιά. Το αν όντως το κάνει ο άνθρωπος. Αυτό το είχαμε καταλάβει. Αυτό το είχαμε καταλάβει. Έλα καλέ. Αυτό είναι τέλειο τώρα. Αυτό το είχαμε σκεφτεί κι εμείς. Ότι είναι ρήτορα και ότι κάνει και λίγο. Δηλαδή, προσωπικά δεν πιστεύω ότι κάθεται και ετοιμάζει και κεντάει το λόγο του. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Ρε παιδιά, υπάρχουν πολλές φορές που και εμείς, ο καθένας μας μπορεί να έχει ακούσει ότι κάτι τελείως αυθόρμητο που γεννιέται εκείνη τη στιγμή τη ρήμη του λόγου, το έχει προσχεδιάσει. Πού δεν το έχει προσχεδιάσει και το ξέρεις πολύ καλά μπορεί εσύ. Μπορεί να κάνει μόνο αυτό που βγάζουν εγώ λόγο. Κάνει ένα σχεδιάγραμμα στο μυαλό του. Και το αφήνει ένα κορμό. Ένα κορμό. Πέντε μήνες ο Στρατιλάτης έχει διδάξει μπαλίτσα. Μάθετε λοιπόν για να ξέρετε πώς μένετε survivor 5 μήνες χωρίς να κερδίζετε. Εγχειρίδιο, εγχειρίδιο. Όχι, δεν έχανε και συνέχεια. Πάντως, για ένα διάστημα είχε γίνει λίγο ταπεινό χαμομηλάκι με τη Λεσίδα, αν θυμάστε τον Μαρτίκας. Τώρα λίγο επέστρεψε στον παλιό του ρόλο που τον είχαμε αγαπήσει. Ταπεινό χαμομηλάκι είχε γίνει Βρυσίδα, όχι ο Σπύρος. Αμαρωτεύεσαι, πέφτεις πάρα πολύ χαμηλά. Αν νόμιζα ότι δεν άκουσε. Επαναλάβετε μετά από μένα. Πέφτεις πάρα πολύ χαμηλά. Καθόλου δεν είχε ρωτευτεί.